Ακόμα και αυτό εκπληρώνεται τώρα. Λοιπόν, εκ μέρου του Ομίλου Αστυνομικών τη Θεσσαλονίκη, θέλω να σα ευχαριστήσω όλου σα και τον καθένα ξεχωριστά για τη σημερινή παρουσία εδώ. Στη δεδομένη χρονική στιγμή, ο πόλεμο έχει αλλάξει και έχει φτιάξει τη δικιά του ατζέντα στα προβλήματα που μα απασχολούν. Φαίνεται όμω τα πράγματα ότι πρέπει να επιμένουμε στο μεγαλύτερο πρόβλημα που έχει αυτή τη στιγμή ο κόσμο, η ανθρωπότητα, την κλιματική κρίση, την κλιματική αλλαγή. Και αυτό είναι το σημαντικότερο πρόβλημα, παρότι επειδή είναι ύπουλο, όπως το έχουν χαρακτηρίσει οι επιστήμονες, δεν μπορούμε να το, μέσα στα τόσα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε καθημερινά, να το σκεφτόμαστε αδιαλείπτως. Και αυτό πρέπει να γίνει η δεύτερη μας φύση. Κάθε λεπτό, κάθε μέρα πρέπει να σκεφτόμαστε ότι το περιβαλλοντικό πρόβλημα είναι το πρώτο πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε γιατί αφορά την ύπαρξή μας. Με αυτό το σκεπτικό, η σημερινή εκδήλωση είναι μια ηχηρή υπενθύμηση με τις μικρές μας δυνάμεις ότι εμείς δεν σταματούμε για αυτό, να σκεφτόμαστε για την προστασία του περιβάλλοντος. Τώρα, γιατί το λέω αυτό? Γιατί πρέπει να μην φτάσουμε κάποια στιγμή να πούμε όταν μας ρωτήσουν τα παιδιά μας, όταν μας πούν τα παιδιά μας σε τι κόσμο με έφερες μπαμπά και μαμά. Αυτό δεν πρέπει να γίνει. Γιατί όλα τα πράγματα δείχνουν ότι αν δεν σταματήσουμε γρήγορα αυτόν τον κατήφορο, τα πράγματα θα εξελιχθούν εκεί. Τελειώνοντας, θα ήθελα να πω το εξής. Ευχαριστώ τον Φόσδα, τον πρόεδρό του, τον Μιχάλη τον Γεράνη, την ομάδα του, καταρχήν για την εγκαρδιότητα που μας υποδέχτηκε, για την άριστη συνεργασία και κυρίως για το χαρακτηριστικό ότι είναι ένας άνθρωπος που φαίνεται στην πράξη ότι σπάει τα στερεότυπα. Ξέρουμε πώς μας αντιμετωπίζουν, τι εικόνα έχει ο αστυνομικός. Τον ευχαριστούμε που βοηθάει και αυτός στο να φτιάχνεται ακόμα καλύτερη η εικόνα του Έλληνα αστυνομικού, του αστυνομικού της πόλης μας, και πιστεύω ότι αυτό θα είναι, Μιχάλη, η αρχή για καινούργια συνεργασία, για καινούργια πράγματα. Δεν σταματάμε εδώ, είμαστε ακόμα στην αρχή. Ευχαριστώ πολύ.